πώς οι διωχτούς αλλοί κατόρθωσαν να συνεπάρχουν με αμαρτωλούς. Ακριβώς γιατί είχαν τη χάρη του Θεού. Έτσι. Ένας που έχει τη χάρη του Θεού και έχει καθαριστεί από τα πάθη του, δεν έχει, ας πούμε, δυσκολία μετά και δεν έχει, ας το πούμε, τους πειρασμούς και αυτή την, ας το πούμε, δεν είναι ευάλωτος στις προσβολές του πειρασμού. Έτσι, ο διάβολος μας προσβάλλει και μας σπρώχνει στην αμαρτία γιατί βρίσκει μέσα μας στοιχεία τα οποία τον βοηθάνε. Έτσι, τα πάθη, οι επιθυμίες που έχουμε, έτσι, οι αμαρτωλές, υποδαβλίζονται από τον διάβολο και ο διάβολος μας ρίχνει στις αμαρτίες. Ένας άνθρωπος που έχει νεκρωθεί ως προς τον κόσμο, ως προς τη φιλαυτία, ως προς τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία, μετά δεν είναι ευάλωτος στο διάβολο. Μπορεί ο διάβολος να του ρίχνει, ας πούμε, λογισμούς κλπ, αλλά δεν τα δέχεται. Δεν, ας πούμε, αποδέχεται τίποτε. Δεν κολλάει τίποτε από αυτά επάνω του. Αυτούς τους άνθρωπους μετά, και από τις διάφορες, ας πούμε, από τα διάφορα ερεθίσματα που έρχονται μέσα των αισθήσεων, πάλι δεν πέφτει σε πείρα, δεν μπαίνει σε πειρασμό. Αλλά εμείς που είμαστε αδύναμοι, οφείλουμε να προσέχουμε και με ποιους συναστρεφόμαστε και με ποιους συνομιλούμε και πού πηγαίνουμε και τι κάνουμε. Γιατί υπάρχει ακόμα μέσα μας το στοιχείο αυτού του παλαιού ανθρώπου.